Επειδή ο κύριος Μαραγκός απουσιάζει, θα σας διαβάσω εγώ την εισήγηση. Λοιπόν, προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ, κυρία Διονυσία Τελή, ενημέρωση για το Ολύμπιος Ερμής. Κυρία Πρόεδρε, σχετικά με το Ολύμπιος Ερμής, σας ενημερώνουμε τα κάτωθη. Ο Ολύμπιος Ερμής, μετά το πέρας εργασιών ναυπηγήσεως, ήρθε στην ΚΟ στις 2 Δεκάτου του 2023 και εν συνεχεία στην Νήσο Κάλυμνο με σκοπό την περάτωση εργασιών επιθεωρήσεων και έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλίας του. 5 Δευτέρου του 2023, πέρας επιθεωρήσεων από νιογνώμονα και έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλίας του. 15 του 10 του 2023 με την υπαριθμό σύμβαση 2252 με 1372 κάθετος 88578 κάθετος 2023 έναξ επιδοτούμενων δρομολογίων νήσι ροκό και νήσι ροκέφαλο καθώς και δρομολογίων στρατού φαρμακονήσι. 8 πρώτου του 2024 επιπλέον των επιδοτούμενων έναξ εκτέλεση δρομολογίων στη γραμμή Κάλυμνος Μαστιχάρη λόγω βλάβης του Ολύμπιος Ζεύς καθώς και δρομολογίων στρατού Καλόλυμνος Ψέριμος φαρμακονήσι. 16 Δευτέρου του 24 λύση σύμβασης. 17 Δευτέρου του 24 έως 18 Μαρτίου του 24 εκτέλεση μόνο δρομολογίων στρατού Καλόλυμνος Ψέριμος φαρμακονήσι. 19 Μαρτίου του 24 αναχώρηση για πέραμα. 17 Μαΐου 2023 γίνεται η καθέλκυση του πλοίου με προγραμματισμό να είναι εδώ αρχές Ιουνίου. 7 Οκτωβρίου έφτασε τελικά στην ΚΟ για τη φιέστα εν ώψη των εκλογών και απήλθε κατευθείαν ρημουλκούμενο για να πάει στην Κάλυμνο να συνεχίσει τα έργα. Από τον Ιούνιο που έπρεπε να είναι στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, ήρθε Οκτώβρη για τη φιέστα και έφυγε. Ρημουλκούμενο, ξαναλέω. 5 Δωδεκάτου τελειώσανε, έχουμε το πέρας των επιθεωρήσεων και την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοείας. Όλα αυτά σας τα λέω και σας τα αναφέρω με ημερομηνίες και από δημοσιεύματα τα οποία υπήρξαν. Από τις 5 Δωδεκάτου 24 Πρώτου, ένα μήνα δηλαδή μετά, έχουμε αναστολή δρομολογίων λόγω σπάσιμο ή αλοπίνακα. 1 Δευτέρου του 24 ξεκινούν ξανά τα δρομολόγια. Ένα μήνα μετά, κάποιες μέρες μετά. 24 Δευτέρου 24 είναι εκτός και τα δύο πλοία της ΑΝΕΜ. Δηλαδή πάλι 24 μέρες το νέο πλοίο λειτουργήσε και πάλι 24 Δευτέρου είναι εκτός. Και 16 Τρίτου ξεκινά το Ολύμπιο Ζεύς. Το Ολύμπιο Ζεύς. Ο Ολύμπιος Ερμής αγνοείται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε πού έχει πάει. Εάν κύριοι συνάδελφοι το παραπάνω και η παραπάνω λειτουργία αποτελεί αναπτυξιακή πορεία του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή των 12 νήσων, πλανάστε. Αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης ότι είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι ένα πλοίο έσπασε το τζάμι του λόγω κακοκαιρίας, που αλίμονο φέτος δεν είχαμε και κακοκαιρίες, όταν αυτό μπορεί να ταξιδέψει μέχρι 8 μποφόρ και φημολογείται ότι μπορεί να ταξιδέψει μέχρι 8 μποφόρ. Τα δικά μου τα κριτήρια και τα ερωτήματα δεν ήταν τεχνοκρατικά. Να μου πείτε εδώ και τεχνικά, να μου πείτε πώς ναυπηγήθηκε, πώς σχεδιάστηκε κτλ. Αλλά ωστόσο, εδώ μπαίνει ένα, για μας τουλάχιστον, ένα πολύ υψηλό πολιτικό κριτήριο. Εδώ μπαίνει ο Δήμος μπροστά, μπήκε ο Δήμος μπροστά και συνεχίζει να είναι μπροστά στην προβολή αυτού του έργου, του σχεδίου, του προγράμματος, του Δήμου που υλοποίησε, ξαναλέω, αξιοποιώντας, χρησιμοποιώντας λεφτά του φορολογούμενου ΚΟΟΥ. Και αυτό με την υπογραφή του Δήμου μπήκε στη θάλασσα, ξέροντας ο Δήμος, κατά δήλωση βεβαίως του πρώην Προέδρου, που από εσάς ψηφίστηκε και χρεώθηκε να είναι Πρόεδρος στη συγκεκριμένη ΑΕ, μπήκε λοιπόν στη θάλασσα, ξέροντας ότι το πλοίο αυτό είχε ελαττώματα. Σοβαρολογείτε. Με ποιον ζωές παίζετε? Η ΚΟΣ είναι για μας ο πυρήνας των Βορείων Δωδεκανήσων. Η ΚΟΣ πρέπει να διαδραματίσει ένα σπουδαιότατο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και σε περιοχή που έχει θάλασσα και έχει 10 νησιά τριγύρω, το πλοίο είναι το μέσο. Τόσο απλά. Το Μαστιχάρι είναι ο δεύτερης σπουδαιότητας λιμένας σε όλη την εμβέλεια του λιμενικού ταμείου της ΚΟ. Ένας
λιμένας ο οποίος εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Καταντήσαμε την ΑΝΕΜ μέχρι πρότινος να λειτουργεί ένα πορθμίο. Να πηγαίνει μαστιχάρι Κάλυμνος και τα Ανάπαλιν. Άντε λίγο και στην Ψέρη μου. Ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά, κάποια ναυπηγεία. Πήγαμε σε ένα τυχαία έτσι επειδή μας ήρθε. Όχι, 9 προσφορές ήρθαν. 9 προσφορές και πήγαμε στον ένα που ο άνθρωπος είχε τις πιστοποιήσεις και όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για να μπορέσει να βγάλει το έργο. Και ξεκινάμε τη δουλειά. Και λέμε ότι εμείς θα το χτίσουμε το καράβι. Και υπήρχε ένα κόστος. Το κόστος έφτασε, όπως είπατε, γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Τι κάνει το καράβι σήμερα σε αξία, ξέρετε, 9 με 10 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αξία του καραβιού αυτή την ημέρα που μιλάμε. Το Ολύμπιο Ζεύς έχει άλλα 2.800 σε αξία. Έπαθε ζημιά η ΑΝΕΜ από αυτό το πράγμα επιχειρηματικά. Καθόλου. Η αξία της έχει εκτοξευθεί. Σε όλο το πλαίσιο του ανταγωνισμού της. Μπορεί η ΚΟΣ αυτή τη στιγμή να έχει ένα δικό της καράβι το οποίο θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα φτάσει στη Λέωρο, θα πάει στους Λειψούς, θα πάει στην Πάτμο. Ναι, μπορεί. Πληρεί τις προδιαγραφές αυτό το πλοίο να το κάνει. Ότι η ΚΟΣ καθίσταται πρωταγωνιστή στα Βόρεια Δωδεκάνησα, η ΚΟΣ καθίσταται Μητροπολιτικό Κέντρο στα Βόρεια Δωδεκάνησα και ένας και μοναδικός τρόπος είναι να το πετύχουμε αυτό, να εξυπηρετούμε τις συγκοινωνίες με τα γύρω νησιά. Και προσπαθείτε αυτόν τον στόχο, τον οποίο τον καταφέραμε εν μέσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, μέσα στην πανδημία, μέσα στον πόλεμο στην Ουκρανία που πήραν 2,5 φορές πάνω οι πρωτογενείς ύλες, όπως είναι ο σίδερος, το ατσάλι και όλα αυτά. Και ήταν το μοναδικό πλοίο στην ελληνική ναυτιλία που χτίστηκε, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, την κρίσιμη περίοδο που διανύσαμε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και ερχόμαστε και γινόμαστε πρωταγωνιστές. Πού? Σε μια εταιρεία η οποία είχε 2 πλοία, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Μανώλης ο Ζερβός, και το 2019, πριν αναλάβουμε δηλαδή εμείς, πούλησε το ένα και είχε ένα αποθεματικό στα ταμεία. Για πείτε μου λοιπόν εσείς, ανατρέχοντας λίγο στην ιστορία πίσω, γιατί πούλησε το ένα? Για να έχει 1 εκατομμύριο στο ταμείο? Το πούλησε γιατί έπρεπε να εξυγχρονίσει τον στόλο, γιατί έπρεπε να προχωρήσει σε επένδυση. Δίνει την δυνατότητα στο νησί μας σε μια δύσκολη περίοδο, όχι μόνο να καθίσταται Μητροπολιτικό Κέντρο στην ενδοπεριφερειακή επικοινωνία, αλλά να δίνει την δυνατότητα στα άλλα νησιά να μπορούν να πουλούν τη δική τους ταυτότητα που μέχρι χτες δεν μπορούσαν. Γιατί ξέρετε, εμείς εδώ πέρα διαθέτουμε ένα αεροδρόμιο. Και αν ένα πλοίο προσεγγίζει επιπλέον τη Λέρο, για παράδειγμα, όπως είναι το δικό μας, εάν ένα πλοίο προσεγγίζει επιπλέον τους Λειψούς, στην Αστυπάλαια και τα άλλα νησιά, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ισχυρότατο για τα άλλα νησιά, γιατί θα μπορέσουν να προχωρήσουν και αυτοί τον δρόμο της ανάπτυξης. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, που είναι μια αμφίδρομη σχέση υποστήριξης των νησιών με πρωταγωνιστή την ΚΟ, σε εσάς δεν αρέσει και σας φοβίζει, με αποτέλεσμα όλοι εν χορδές και οργάνης, ο ένας μετά τον άλλον, η μία μετά την άλλη, να κινδυνολογείται απέναντι σε ένα διακύβευμα που ήδη έχει κερδίσει το στοίχημα και την εμπιστοσύνη της κοακής κοινωνίας.